κύριος Νίκος Σοφιανός, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Σοφιανέ, τι κάνετε? Καλημέρα, καλά κύριε Παπαδόπουλε. Καλό Αύγουστο να έχουμε και λίγο πιο ήρεμο θα λέγαμε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πώς τα αξιολογείτε, ιδίως μετά την ενημέρωση που είχε ο κύριος Κουτσούμπας? Πιο ήρεμο, σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα, γιατί πέρα από τις προκλήσεις της άρχουσας τάξης της Τουρκίας, είναι μπροστά μας η ανάγκη να πάρθουν αποφασιστικά μέτρα στήριξης στο δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί το δεύτερο κύμα του κορονοϊού είναι εδώ. Είναι μπροστά μας η ανάγκη να δοθεί στήριξη σε όλους τους συνανθρώπους μας που πλήγηκαν από τις λάσπες της ανεπάρκειας των κυβερνητικών μέτρων στην Εύβοια. Ναι, είδα ότι και στο ριζοσπάσιμα προτάσετε περισσότερο αυτά τα δύο θέματα. Πρώτα το θέμα του κορονοϊού. Και τα θέματα εκτός από τα ζητήματα της τουρκικής προκλητικότητας. Πάει σήμερα ο κύριος Κουτσούμπας, να πούμε, στην Εύβοια. Ναι, ναι, τα έθιξε ο γραμματέας του κομματός μας στην επικοινωνία που είχε με τον Πρωθυπουργό χτες. Mm-hmm. Να δούμε λίγο τώρα στο θέμα της ελληνοτουρκικής διένεξης, μετά και την ενημέρωση, την επίσημη που έχετε. Η δική σας θέση είναι τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα? Θεωρούμε ότι είναι προβληματική η προσπάθεια που κάνει η ελληνική κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους στήριξη ουσιαστικά απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ υποθάλπτουν αυτήν την επιθετικότητα και στα πλαίσια αυτά θεωρούμε ότι όλοι πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα από τους λύκους κυριολεκτικά στους οποίους βρισκόμαστε, τους υποτιθέμενους σύμμαχους, οι οποίοι στο πλαίσιο των συνολικότερων διευθετήσεων που κάνουν στην Ανατολική Μεσόγειο θεωρούν ότι πρέπει να σπρωχτεί η Ελλάδα σε μια συζήτηση συνδιαχείρισης που οδηγεί στη συνδιαχείριση και στην εκμετάλλευση του Αιγαίου. Mm-hmm. Άρα ουσιαστικά λέτε, κύριε Σοφιανέ, ότι δεν μπορεί να προχωρήσει ο διάλογος που πήγε να ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα η κυβέρνηση? Ακούστε, το πρόβλημα είναι στο συνολικότερο πλαίσιο. Η κυβέρνηση εντάσσει αυτό το διάλογο στους συνολικότερους σχεδιασμούς των νατοϊκών και των ευρωπαίων συμμάχων της. Εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Οι σύμμαχοι αυτοί θέλουν να επισπευθεί στην εκμετάλλευση, θέλουν να μπουν σφήνα στους σχεδιασμούς που έχει η Ρωσία στην περιοχή. Στα πλαίσια αυτά η Ελλάδα παίζει το ρόλο του πρωτοπαλίκαρου απέναντι στις προκλήσεις της Τουρκίας. Ουσιαστικά ζητάει στήριξη από συμμάχους οι οποίοι μιλάνε για αμφισβητούμενα νερά, μιλάνε ουσιαστικά για την ανάγκη να εκχωρηθούν κυριαρχικά δικαιώματα στα πλαίσια αυτού του διαλόγου. Mm-hmm. Άλλωστε αυτό δείχνει και η προβληματική συμφωνία με την Αίγυπτο που υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση. Λέτε ότι έχει κενά, γι' αυτό και πανηγύρισαν αρκετοί Τουρκοί εξωματούχοι? Να σας πω, έχουμε ζητήσει από την ώρα της ανακοίνωσης της υπογραφής να δοθούν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που υπάρχουν βλέποντας τους κάρτες. Γιατί ακριβώς αυτά τα σημεία, τα αμφισβητήσιμα σημεία, ενισχύουν τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις και διεκδικήσεις της Τουρκίας. Είναι γνωστό ότι, είναι γνωστό μάλλον, βλέπετε από τους χάρτες ότι εξαιρείται η μισή Ρόδος και το Καστελόριζο, εξαιρούνται δηλαδή περιοχές στις οποίες βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι οι δύο στόλοι στα πλαίσια της επιχείρησης που κάνει το σεισμογραφικό εντός του ορίου που μπορεί να έχει η Ελλάδα σαν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ με βάση του δικαιώματος που έχουν τα νησιά στο να έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Mm-hmm. Δεν μας έχει απαντήσει τι γίνεται με την Επίρεια στην Κρήτη, τι γίνεται με την Κάσου και την Κάρπαθο. Αυτά τα στοιχεία εμείς θα τα εκτιμήσουμε όταν δοθούν φυσικά προς ενημέρωση για να σταθούμε συνολικά απέναντι σε αυτή τη συμφωνία. Μήπως είναι μια έμεση παραδοχή ότι η Τουρκία μπορεί να έχει δικαιώματα και γι' αυτό υπάρχουν αυτές, έγινε έτσι η συμφωνία? Μα θεωρούμε ότι αυτή η συμφωνία ουσιαστικά βάζει σε σοβαρούς κινδύνους τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και ανοίγει την όρεξη της Τουρκίας για τις απαράδεκτες διεκδικήσεις τις οποίες τις κάνει πράξη από την Δευτέρα στην περιοχή η οποία μπορεί, έχει τη δυνατότητα η Ελλάδα να την θεωρεί υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ με βάση το διεθνές δίκαιο που δίνουν αυτό το δικαίωμα στα νησιά να έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Mm-hmm. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι εσείς δεν είστε σε καμία λογική ή προοπτική Χάγης για να λυθούν εκεί οι όποιες διαφορές μπορεί να έχουν δύο χώρες. Όσο το πλαίσιο των προβλημάτων με την Τουρκία βρίσκεται ενταγμένο στους συνολικότερους Αμερικάνων νατοϊκούς σχεδιασμούς, όσο αυτό το πλαίσιο των προβλημάτων που έχουμε γύρω από την υφαλοκρηπίδα, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να λυθεί με την Τουρκία, εντάσσεται σε αυτούς τους σχεδιασμούς, τόσο είναι προβληματική
όλη η εξέλιξη mm-hmm. και στα πλαίσια αυτά και η Χάγη. Ναι, δεδομένης της παρουσίας Τραμπ στην Προεδρία, βλέπετε να έχει κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή, σαν να μην ασχολείται καθόλου. Δεν ξέρω αν τον νοιάζει μόνο επειδή είναι οι εκλογές, αλλά δεν βλέπουμε και καμία παρέμβαση ή καμία ανάμειξη ιδιαίτερη. Να σας πω, δεν βλέπετε ανάμειξη σε σχέση με τις προκλητικές κινήσεις του Ερντογάν και της άρχουσας τάξης. Γιατί την ίδια περίοδο έχουμε μια μεγάλη ανάμειξη στα πλαίσια της στρατηγικής συμφωνίας που έχει υπογράψει η ελληνική κυβέρνηση, που την προετοίμασε η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ με τους Αμερικάνους. Έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα απέραντο αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο. Οι Αμερικάνοι κάνανε επίδειξη ισχύως στην Αλεξανδρούπολη στα πλαίσια του ασφυκτικού κλεισίματος της Ρωσίας. Έχουμε συμφωνίες για την ετοιμασία του έκτου αμερικάνικου στόλου στο ναυπηγείο στη Σύρο και business που ετοιμάζεται για την Ελευσίνα. Έχουμε τη Σούδα σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Έχουμε δηλαδή ουσιαστικά την Ελλάδα να πρωτοστατεί στους σχεδιασμούς τους αμερικάνικους και τους νατοϊκούς, που στο κέντρο τους έχουν την Ρωσία και τα δικά της ανταγωνιστικά σχέδια. Σε αυτά λοιπόν είναι μέσα οι Αμερικάνοι, είναι μέσα η ελληνική κυβέρνηση. Βουβοί βρίσκονται απέναντι στην προκλητικότητα της Τουρκίας και οι παρενέσεις είναι ανοιχτές σε αμφισβητούμενα νερά. Καθίστε, έτσι θεωρούν αυτά τα νερά αμφισβητούμενα οι σύμμαχοί τους. Οι σύμμαχοί μας δεν είναι δικοί μας, δεν είναι του ελληνικού λαού, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούν αυτά τα νερά αμφισβητούμενα και καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις, τις οποίες άλλωστε τις ετοίμαζαν με την αποκάλυψη που έγινε σε σχέση με τις συζητήσεις με τη μεσολάβηση των Γερμανών. Κύριε Σοφιάνη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ομιλία. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλημέρα.